Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβάνομαι τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ως μια συζήτηση όπου στον πολιτικό διάλογο προστίθεται και η αμήλικτη γλώσσα των αριθμών για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα λέμε, κυρίως για να αποκαλύψει όσα δεν λέτε και να αναδείξει τον πολιτικό προσανατολισμό της οικονομικής πρότασης της κυβέρνησης. Ο προηγούμενος από μένα στο Βήμα Βουλευτής μίλησε για εκθέσεις ιδεών και φαντασιώσεων της προηγούμενης τετραετίας. Για να δούμε λοιπόν τι παραδώσατε στην κυβέρνηση της αριστεράς και τι παραλαμβάνετε από αυτήν. Παραδώσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μια χώρα με το σουγιά των μνημονίων στο κόκαλο. Παραλαμβάνετε μια χώρα απαλλαγμένη από νέες μνημονιακές υποχρεώσεις. Παραλαμβάνετε μια χώρα έξω από τα μνημόνια. Παραδώσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, άδεια ταμεία που έκαναν τον εναγκαλισμό από το λουρί των δανειστών στο Σβέρκο ασφιχτικό. Την είχατε καλά στημένη τη δουλειά, για αριστερή παρένθεση δίμηνης διάρκειας μιλούσατε τότε. Παραλαμβάνετε μια χώρα με 35 δισεκατομμύρια ασπίδα προστασίας της ελληνικής οικονομίας από τις όποιες πιέσεις των διεθνών εξελίξεων. Παραδώσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μια χώρα με υποχρέωση για πλεονάσματα 4, 5 και 6%. Παραλαμβάνετε μια χώρα με υποχρέωση πλεονασμάτων 3,5%. Δεν ξέρω αν οι αριθμοί κάποιος από εσάς το πιστεύει, από όσους θα με ακολουθήσουν στο βήμα, ας το πει ότι το 6 είναι μικρότερο από το 3,5%. Ωστόσο και το 3,5% για μας είναι υψηλό και παραλαμβάνετε παράλληλα λοιπόν ένα μαξιλάρι οικονομικό 5 δισεκατομμυρίων για να μπορέσετε να προχωρήσετε, εάν θα το αξιοποιούσατε, στην απέτηση για μικρότερου ύψους πλεονάσματα. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσα να πω πολλά. Παραλαμβάνετε μια χώρα σε ισορροπία εσόδων και εξόδων. Και έρχεστε μιλώντας για μείωση της φορολογίας, μιλώντας για λιγότερο κράτος. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, απαιτεί μείωση των εξόδων. Απαιτεί μείωση των παροχών. Να το πω αλλιώς, οι λιγότεροι φόροι που επαγγέλλεστε και επαγγελθήκατε είναι το τυράκι στη φάκα του λιγότερου κοινωνικού κράτους. Από πού θα κόψετε? Αρνηθήκατε να τοποθετηθείτε προεκλογικά. Αποφύγατε να τοποθετηθείτε το πεντάμινο που πέρασε. Τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι, οι αριθμοί αποκαλύπτουν. Δεν θα σταθώ σε όλες τις πτυχές, σε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Κοινωνικό κράτος. Οι εκθέσεις ιδεών και φαντασιώσεων που είπε ο συνάδελφος που προηγήθηκε από μένα, της Νέας Δημοκρατίας, μας παραδώσατε ένα κοινωνικό κράτος 1,5 δισεκατομμυρίου, κοινωνικό κράτος εκτροφείο ρουσφετολογικών καλύψεων των ημετέρων. Παραλαμβάνετε ένα κοινωνικό κράτος 3,5 δισεκατομμύρια, διαφανές, δίκαιο, αδιάβλητο, αξιόπιστο και το πρώτο μέτρο σας περικοπή 369 εκατομμυρίων. Το πρώτο που υπόκειται σε αφέμαξη από τον προϋπολογισμό σας. Δεν θα σταθώ στην εργασία, δεν θα σταθώ στη σύνταξη, στα υπόλοιπα. Οικονομία. Προτείνεται υπέρμετρη μείωση στις αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών για το δημόσιο. Αυτό θα οδηγήσει σε ελλείψεις και προβλήματα σε όλο το φάσμα και τις λειτουργίες του δημοσίου. Αυτό ήταν μια υποχρέωση που επέβαλαν οι δανειστές μας, ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση που τη βρήκαμε μπροστά μας με το πρώτο μνημόνιο και την αφήσαμε πίσω μας στις 18 του Αυγούστου. Με την πρόταση που κάνετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι η φράση «κι αν δεν είχαμε τρόικα έπρεπε να βρούμε» δεν είναι μια παραξενιά του αντιπροέδρου σας. Είναι η πολιτική σας επιλογή για συγχρονισμό του οικονομικού σας βηματισμού με τον νεοσυντηρητικό, νεοφιλελεύθερο βηματισμό των δανειστών μας.
Εν πάση περιπτώσει, κάνετε αυτές τις περικοπές προκειμένου να μειωθούν οι φόροι. Τι κερδίζει η μεσαία τάξη? Ποιο κερδίζει από την περικοπή των φόρων? Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς. Η μείωση του φόρου από το 28% στο 24% αφορά το 2,5% των επιχειρήσεων. Είναι αυτό η πλειοψηφία? Το 40% του ωφέλους αυτής της ρύθμισης που προτείνεται αφορά 200 επιχειρήσεις. Το 0,07 των επιχειρήσεων. Είναι αυτό η πλειοψηφία? Και αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μεσαία τάξη για σας? Είπε επίσης ο προλαλής σας από μένα συνάδελφος ότι η κελίζει ντροπή δεν βλάφτει. Είναι καλός ή κακός ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας? Κατά τη γνώμη μου προσωπικά δεν χρησιμοποιώ τις εκφράσεις αυτές στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι θέμα καλού ή κακού. Ο προϋπολογισμός που προτείνεται, η εικόνα και ομοίωση της οικονομικής σας πολιτικής είναι υποταγμένος στην φιλελεύθερη ιδεολειψία σας. Αυξάνει τον πλούτο των λίγων και επιδεινώνει την οικονομική θέση των πολλών. Αυξάνει επομένως τις οικονομικές ανισότητες και κατ' επέκταση εμποδίζει την ανάπτυξη. Είναι προϋπολογισμός με ταξική μεροληψία υπέρ των λίγων και εναντίον των πολλών. Με αυτήν την έννοια, εδώ είναι η καρδιά της διαφωνίας μας. Εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό σας. Πέρα από τα συγκεκριμένα νούμερα όπως εκφράζονται εδώ ή εκεί. Γιατί η πολιτική της αριστεράς έχει ένα εκ διαμέτρου αντίθετο κοινωνικό αποτύπωμα, εκφράζει ταξική μεροληψία υπέρ των πολλών, υπέρ ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω για λίγα δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Να σταθώ λίγο στον πρωτογενή τομέα. Και εδώ κόβεται, τίποτα δεν γλιτώνει. 50 εκατομμύρια κόβεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, η επαφή μου με τους αγρότες μου δημιουργεί, και γι' αυτό θα ήθελα να το αναφέρω και από αυτό το βήμα, τη σκέψη ότι μάλλον με την πολιτική σας, τη συνολική όμως, όχι το συγκεκριμένο μόνο κομμάτι του προϋπολογισμού, ευνοείται τον πρωτογενή τομέα, οθείτε τον κόσμο στον πρωτογενή τομέα να ασχοληθεί και άρα με αυτήν την έννοια τον ενισχύεται. Διάλογος δύο ανθρώπων στη γειτονιά μου, γειτόνων μου. Δεν με έχουν αντιληφθεί και δεν μιλούν σκόπιμα για μένα. Σε βλέπω κουρασμένο, λέει ο ένας. Και μου έχω καιρό να σε δω, απαντάει. Δεν σταματώ. Είμαι συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι. Να σκάψω, να λιπάνω, να ποτίσω, να κλαδέψω, πολλές οι αγροτικές δουλειές και τα λοιπά. Ο πρώτος λέει, ρε εσύ, ηρέμησε λίγο. Δεν έχουν αυστηρό, έχουν μια προθεσμία οι αγροτικές εργασίες, αλλά όχι τόσο αυστηρό ωράριο. Γιατί είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι? Γιατί δεν αντέχω να βλέπω άλλο στην τηλεόραση τα καλά που κάνει ο Μητσοτάκης για μας. Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, η αριστερά είναι εδώ. Ωραία.